Εβδομάδας, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Ήμασταν σκονισμένοι το Σαββατοκύριακο. Φαίνεται ότι επιμένει αυτό το κοκτέιλ αφρικανικής σκόνης και ζέστης. Για πάμε όμως να δούμε περισσότερα από το Γιάννη που είναι εδώ μαζί μας. Ξενύχτησε κιόλας για να μας βγάλει τα στοιχεία. Γιάννη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Το Θεό. Λοιπόν, ο Γιάννης ξεριχτά για να μας βγάζει τα στοιχεία, να μας δίνει τα στοιχεία του καιρού. Καλά είμαστε κι εμείς, εδώ μόνοι μου είμαι σήμερα, χωρίς το Βαγγέλη. Αλλά εντάξει, θα το παλέψουμε. Δεν έχεις πρόβλημα, έτσι δεν έχεις πρόβλημα. Όχι. Λοιπόν, για πες είναι έτσι όπως το είπα, γιατί εντάξει, βγαίνοντας ας πούμε από το σπίτι μου, δεν είδα τη σκόνη που ήταν τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά από ό,τι είδα υπάρχει ακόμα σκόνη στην ατμόσφαιρα, έτσι. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Και θα υπάρχει. Τι εννοείς και θα υπάρχει ακόμα. Δηλαδή, έτσι θα πάει υπάρχει. Ο Μάιος, ας πούμε. Όχι. Για πάμε. Θα τα πούμε αναλυτικά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον κόσμο. Καλημέρα. Σήμερα Δευτέρα θα έχουμε έθριο καιρό με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες συννεφιές, κυρίως προς το απόγευμα και βραδάκι. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27-28 βαθμούς η μέγιστη και τους 21 η ελάχιστη. Η υγρασία στους 50-70%. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν το πρωί από νότιες διευθύνσεις. Νότιο-ανατολική, εντάσεως 1 με 2 μποφόρ, με ρηπές στα 3. Να τονίσουμε ότι αργά το βράδυ θα έχουμε το γνωστό συνηθισμένο παιχνιδάκι να γυρνάνε σε βοριάδες. Η σκόνη της Αφρικής θα υπάρχει στον ορίζοντα σε μέτριες τιμές που προς το βραδάκι θα πέσουν κι άλλο. Μια που μου έλεγε για σκόνη, γι' αυτό σου λέω θα στα πω τώρα. Πάμε στην Τρίτη, που θα μας έρθει με αρκετές συννεφιές κατά διαστήματα και ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία στους 28 η μέγιστη, στους 22 η ελάχιστη. Οι άνεμοι μετά τους βόρειους της νύχτας θα γυρίσουν σε νοτιάδες και συγκεκριμένα νότιο-δυτικούς 2 με 3, ίσως και κάποιες ρηπές στα 4. Το βραδάκι μια από τα ίδια, γυρνάμε σε βοροδιάδες για άλλη μια φορά. Η υγρασία θα κοιμαθεί μεταξύ 50-70%, η σκόνη θα είναι ορατή, αλλά σε ακόμη πιο χαμηλά επίπεδα από τη Δευτέρα. Πάμε στην Τετάρτη, που σταδιακά από τις πολλές συννεφιές της Τρίτης θα δούμε και λίγο ήλιο παραπάνω. Θα έχουμε λοιπόν ηλιοφάνεια με νεφώσεις κατά διαστήματα, η θερμοκρασία η μέγιστη στους 29, η ελάχιστη στους 23, η άνεμη από το πρωί νοτιάδες 2 με 3 μποφόρ, ίσως έχουμε και κάποιες ρηπές στα 4. Και το βράδυ επιστροφή στους βοριάδες για να μην ξεχνιόμαστε έτσι κι αλλιώς. Η υγρασία από 45-70%. Για τη μέρα της Δετάρτης όμως, Μαρία, ενώ δύο μέρες βλέπουμε να έχουμε πτωτική πορεία στις τιμές της αφρικανικής σκόνης, η Τετάρτη βλέπουμε να ξαναεπανέρχεται η σκονούλα μας αυτή η ωραία. Σε μέτρια επίπεδα βέβαια, αλλά περισσότερα από την Τρίτη και από τη Δευτέρα. Να. Βλέπουμε μια αύξηση πάλι την Τετάρτη της αφρικανικής σκόνης, όμως θα είναι πολύ πρόσχερα από ό,τι φαίνεται. Να. Και ενδεχομένως πάμε... και όχι σε επίπεδα έτσι, των προηγούμενων ημερών, να είναι λιγότερο. Ναι, γιατί ναι. Η σκόνη πάντα υπάρχει, όπως έχουμε δει. Έτσι, περάσαμε ένα σκονισμένο φθινόπωρο και χειμώνα. Ακριβώς. Πάμε και μια γρήγορη ματιά στην Πέμπτη, που θα τα ξαναπούμε τέλος πάντων ζωντανά εδώ ξανά στον ήχο FM. Η Πέμπτη φαίνεται λοιπόν να είναι μια πολύ ηλιόλουστη ημέρα, με πολύ λίγες έως ελάχιστες συννεφιές, ίσως και καθόλου, με πολύ λίγη σκόνη. Ακόμα κάτι μου λέει ότι θα δούμε και τον ήλιο ψιλοκανονικά και όχι καφετή όπως τις προηγούμενες μέρες. Λοιπόν, η θερμοκρασία θα έχει μια μικρή άνοδο, η μέγιστη είναι στους 28, η ελάχιστη στους 20, η άνεμη 1-2 μποφόρ,
ίσως και ρηπές 3, νοτιάδες. Και όπως σας προανέφερα, η σκόνη θα είναι πολύ λίγη έως ελάχιστη. Αυτά και για την Πέμπτη. Λοιπόν, ωραία. Οπότε την Πέμπτη έτσι κι αλλιώς θα τα ξαναπούμε. Ναι, για πες. Θα τα ξαναπούμε. Πάμε να δούμε λίγο στη μακροπρόθεσμη πρόβλεψη τι φαίνεται. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν στη μακροπρόθεσμη αρχή γενομένης από την 5η-23 του μήνα, σταδιακά να πέφτει ξανά η θερμοκρασία. Παρασκευο-Σαββατοκύριακο φαίνεται να έχουμε μια μικρή αστάθεια που σε εμάς δεν θα δώσει κάτι δυστυχώς, παρά μόνο παραπάνω συννεφιές. Η πτώση που προανέφερα θα κρατήσει περίπου έως και τις 28 του μήνα, που σταδιακά από εκεί και μετά φαίνεται ο νέος μήνας να μας μπαίνει ξανά με άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνειες. Μάλιστα. Επίσης, να σας πω μια γρήγορη, ότι την Παρασκευή, γύρω της Παρασκευής που μας πέρασε, γύρω στις 7 η ώρα είχαμε τιμή στην αφρικανική σκόνη εδώ στην πόλη μας στα 103 μικρογραμμάρια. Επίσης το Σάββατο, σου λέω τώρα πόσο πήγε το περισσότερο, έτσι. Τις ανώδοτες τιμές. Αναλυτικά από πότε μέχρι πότε το περισσότερο. Mm-hmm. Το Σάββατο γύρω στις 9 το βράδυ ήταν το πικ της αφρικανικής σκόνης εδώ στην πόλη μας με 116 μικρογραμμάρια. Και μετά την Κυριακή, γύρω στις 1 το μεσημέρι, ήταν 70 μικρογραμμάρια. Λοιπόν, αυτά για την αφρικανική σκόνη, για τις τιμές. Εγώ έχω τελειώσει αυτά που έχω να σας πω. Το τελευταίο που θα πω και θα σας χαιρετήσω είναι ότι από χθες οι μετεωλάτρες μας έχουν και email, για όποιον θέλει κάτι να μας στείλει ή να επικοινωνήσει μαζί μας, και είναι το meteolatres@gmail.com. Με λατινικά εννοείται. Τέλεια. Εύκολο. Λοιπόν, ωραία. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε. Καλή εβδομάδα να έχεις. Θα τα πούμε πάλι την Πέμπτη το πρωί εμείς. Έτσι. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή, Μαρία. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Γιάννη μου. Καλή σου μέρα.